Ξεκολλούν σιγά σιγά μετά από σημαντικές καθυστερήσεις τα πολύ αναμενόμενα μεγάλα οδικά έργα από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του ταλαιπωρημένου οδικού δικτύου σε όλο το νησί. Σύμφωνα μάλιστα με το σχεδιασμό της περιφέρειας, αναμένεται να πέσει νέα άσφαλτος σε μεγάλα τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου, καλύπτοντας πάνω από 200 χιλιόμετρα σε σύνολο 500 που είναι όλο το νησί. Της οδοποιίας που έχει η περιφερειακή ενότητα Κερκύρας βρίσκεται σε εξέλιξη. Προσπαθεί να αποκαταστήσει διάφορες ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου. Μάλιστα, προβήκαμε άμεσα στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος δράσης της περιφέρειας και εντάξαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί από τον Πάλο, από τη Θεομηνία. Ταυτόχρονα όμως τρέχουν και οι μεγάλες εργολαβίες, όπου το αμέσως προσεχές διάστημα ήδη να σας πω ότι μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει συμβασιοποιηθεί η μεγάλη εργολαβία συντήρησης της Μέσης Κέρκυρας. Δηλαδή την αναμένουμε από μέρα σε μέρα ουσιαστικά να επιστραφεί για να μπορέσει να υπογραφεί. Έχει περάσει δηλαδή και τον προσηματικό έλεγχο. Αυτό είναι το βασικό, αν θέλετε, να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Από εκεί και πέρα όμως και οι οδοποιίες προχωράνε σε επίπεδο δημοπρασιών. Έχει κλείσει το σκέλος. Βάσει προγραμματισμού της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, τα τεχνικά έργα για την πρώτη εργολαβία αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο, ενώ από Φεβρουάριο θα βγουν οι μπουλντόζες στους δρόμους για τη σταδιακή τοποθέτηση της ασφάλτου. Εφόσον συμβασιοποιηθούν και οι υπόλοιπες εργολαβίες, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2022 θα ξεκινήσουν και για εκείνες αντίστοιχες εργασίες. Αφενός και οι πάγιες εργολαβίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την συντήρηση και πούλωση από λακκούβες ή από προβλήματα που δημιουργούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, βρίσκεται σε εξέλιξη και προσπαθεί τα συνεργεία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και ειδικότερα της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο σε επίπεδο μικρολακκούβων. Ταυτόχρονα όμως ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης το αμέσως προσεχές διάστημα η μεγάλη εργολαβία των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μέση Κέρκυρα. Αυτό σημαίνει ότι συμβασιοποιείται, υπογράφεται και αμέσως ξεκινά το αμέσως προσεχές διάστημα. Άρα θεωρώ ότι οι μικροπροβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Πάλο θα αποκατασταθούν προσωρινά από αυτές τις επουλώσεις που γίνονται προσωρινά, αλλά θα κλείσουν οριστικά με την εργολαβία η οποία το αμέσως προσεχές διάστημα θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκτέλεσης όλων των έργων κυμαίνεται από 12 έως 18 μήνες μετά τη συμβασιοποίησή τους. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο κ. Ορφανουδάκης, επειδή πρόκειται για μεγάλες εργολαβίες, η αντικατάσταση της ασφάλτου θα γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι λόγω της τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού οι εργασίες αυτές θα διακόπτονται και θα συνεχίζονται μετά τη λήξη αυτής. Το διάστημα εκείνο, ωστόσο, θα εκτελούνται άλλες εργασίες που δεν θα παρακολύουν την κυκλοφορία των οχημάτων.